Ο κρατικός προϋπολογισμός που κατέθεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το 2020 αποτυπώνει με ανάγλυφο τρόπο, με ιδιαίτερη σαφήνεια, τη συνέχιση της πολιτικής που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ πέρα προκαλεί εντύπωση η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει ένα δικό του προϋπολογισμό όπως είναι αυτός του 2020 από τη στιγμή που αποτυπώνει στο σύνολό του το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας το οποίο έχει ψηφίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εξειδικεύει αυτά τα μεγέθη του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Έτσι λοιπόν αποτελεί συνέχεια ο κρατικός προϋπολογισμός από τη στιγμή που είναι ενταγμένος, υλοποιεί μέχρι τελευταίο σημείο στήξεως της με τα μνημονιακές δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αποδέχεται τη λογική της ενισχυμένης εποπτείας και τα πρωτογενή πλεονάσματα, 3,5% και για το 2020, πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία φτάνουν μέχρι το 2060 και προέρχονται από την υπέρμετρη φορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων και από την επιδείνωση συνολικότερα και έχουν ως αποτέλεσμα τη συνολικότερη επιδείνωση της θέσης των ίδιων των λαϊκών στρωμάτων. Και βεβαίως ο κρατικός προϋπολογισμός καταγράφει και προσπαθεί να υλοποιήσει, να χρηματοδοτήσει τις προτεραιότητες αστικής τάξης που μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση, όμως οι προτεραιότητες αστικής τάξης παραμένουν οι ίδιες και δεν είναι άλλες παρά η θωράκιση αυτής της ανεμικής καπιταλιστικής ανάπτυξης και η γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας σε ένα οξυμένο περιβάλλον, ένα περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ένταση των ανταγωνισμών αλλά και της αστάθειας συνολικότερα. Ας δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά τα ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό και τι θέλει αυτός να υλοποιήσει. Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2020 μπορούμε με μεγάλη ασφάλεια να πούμε ότι είναι αντιλαϊκός, ότι είναι ταξικός, ότι αποτελεί εργαλείο αναδιανομής από τους λιγότερους φτωχούς στους περισσότερους πλούσιους, στηρίζει δηλαδή την οικονομική ολιγαρχία και επί της ουσίας είναι ένα εργαλείο υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής. Για παράδειγμα, οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις οι οποίες προβλέπονται για το 2020 της τάξης του 1,181 εκατομμύρια ευρώ είναι χαρακτηριστικό που είναι ως αποτέλεσμα του υπερπλεονάσματος, δηλαδή των φόρων τα οποία πλήρωσε κατά κύριο λόγο τα λαϊκά στρώματα. Από αυτή λοιπόν τη φορολογική επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων ο κρατικός προϋπολογισμός δίνει 616 εκατομμύρια ευρώ στα νομικά πρόσωπα. Και λέμε δίνει γιατί ακριβώς μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση των νομικών προσώπων κατά 616 εκατομμύρια ευρώ, των επιχειρηματικών ομήρων δηλαδή, τόσο μέσω της μείωσης του φορολογικού συντελεστή από το 28 στο 24% και της μείωσης της φορολογίας των διανεμόμενων κερδών από το 10 στο 5%. Αυτά τα οποία είχε εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα η κυβέρνηση με ακόμη μεγαλύτερη προθυμία τα υλοποιεί όσον αφορά τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων των επιχειρηματικών ομήρων και δεύτερον, επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τη θέση των ασφαλιστικών ταμείων, μειώνοντας τα 123 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων στο όνομα της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή, 740 συνολικά εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν για δράσεις που είναι αντίθετες από τα λαϊκά συμφέροντα. Και από την άλλη μεριά βεβαίως υπάρχουν και μια σειρά παρεμβάσεις βελτίωσης του δημοσιονομικού αποτελέσματος. Εγώ θα σταθώ σε μία από αυτές τις παρεμβάσεις, κύριε Υπουργέ, και θα ήθελα την απάντησή σας. Θυμάμαι όταν συζητάγαμε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, που τότε ήταν στα ζητήματα το 30% χτισήματος του αφορολόγητου πρέπει να προέρχεται από ηλεκτρονικές συναλλαγές και εσείς ως αρμόδιος υπουργός, αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός είχε τονίσει ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν ήδη πάνω από το 30% των εσόδων που έχει τα λαϊκά στρώματα και μάλιστα δώσετε και συγκεκριμένα στοιχεία είναι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο προέρχεται από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Έτσι δεν είχατε πει κύριε Υπουργέ?
Και έτσι είναι όπως λέτε. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια αντίφαση. Στον προϋπολογισμό σελίδα 75 και στον πίνακα 3.8. Τι λέτε? Λέτε λοιπόν ότι θα προκύψει η καταπολέμηση της φορολογικής και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με μέτρα πρόθεσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, δηλαδή το 30%, θα προκύψει επιπλέον έσοδο 557 εκατομμύρια ευρώ. Κανονικά θα πρέπει να ήταν ουδέτερο το μέτρο. Εφόσον ήδη δαπανούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μεγαλύτερο ποστό από το 30%, θα ήταν ένα ουδέτερο μέτρο. Αυτό είναι μια αντίφαση. Δεν είναι κατανοητό. Ναι, να μου απαντήσετε. Το θέτω ως ερώτηση γιατί είναι μια εύλογη ερώτηση κατά τη γνώμη μας αυτό. Αν ήταν ένα ουδέτερο μέτρο που δεν θα υπήρχε καμία απολύτως επιβάρηση, δεν θα είχε και επιπτώσεις στα φορολογικά έσοδα. Εδώ μιλάτε για περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ περισσότερα φορολογικά έσοδα από τη χρήση αυτών των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Από αυτή την άποψη λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσμα με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνετε, είτε τις αναπτυξιακές κοινωνικές παρέμβασεις της βελτίωσης του δημοσιονομικού αποτέλεσματος? Το αποτέλεσμα είναι καθαρό και προκύπτει από τη σελίδα 63 του κρατικού προϋπολογισμού μια αύξηση των φορολογικών εσόδων συνολικά για το 2020. Και η αύξηση αυτή των φορολογικών εσόδων καταγράφεται τόσο στους έμεσους φόρους, τόσο στο φόρο ακίνησης της περιουσίας, στον έμφυα, παρά τη μείωση των συντελεστών των οποίων λέτε, και αυτό θα είναι αποτέλεσμα της αύξησης των αντικειμενικών αξιών. Και τρίτη πηγή αύξησης των εσόδων είναι ο φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων, παρά τη μείωση του εισαγωγικού συντελεστή στο 9%. Ποιοι μειώνονται οι φόροι και δεν είναι καθόλου συμβολικό. Είναι χαρακτηριστικό. Μειώνονται τα έσοδα από τη φορολογία των νομικών προσώπων. Είναι η μοναδική κατηγορία μείωσης επί της ουσίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα φορολογικά έσοδα στο σύνολό τους γίνονται ακόμη πιο αντιλαϊκά. Από τη στιγμή που οι πηγές που αυξάνουν τα έσοδα προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα λαϊκά εισοδήματα συνολικά. Ενώ τα νομικά πρόσωπα σε συνθήκες αυξημένης κερδοφορίας, γιατί βρισκόμαστε σε συνθήκες ανάπτυξης. Άρα οι συνθήκες ανάπτυξης προϋποθέτουν αυξημένη κερδοφορία των νομικών προσώπων, θα έχουν πολύ μικρότερη συμμετοχή στα φορολογικά έσοδα. Αν αυτό δεν είναι το χαρακτηριστικό κριτήριο ενός βαθύτατα αντιλαϊκού, άδικου και ταξικού προϋπολογισμού, που θα είναι και αποτέλεσμα του φορολογικού συστήματος που φέρνετε, το τι άλλο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, κύριε Υπουργέ, ως φορολογικό σύστημα? Ένα εξόχως άδικο φορολογικό σύστημα. Και μάλιστα αυτές οι μειώσεις που λέτε ότι κάνετε για τα λαϊκά εισοδήματα αποτελούν, εμείς το λέμε καθαρά, την προσπάθεια την οποία κάνετε να συγκαλύψετε αυτό τον άδικο και αντιλαϊκό χαρακτήρα και να νομιμοποιήσετε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Και μάλιστα προσέξτε να δείτε, γιατί μένουμε καμιά φορά στους ξερούς αριθμούς και χάνουμε την ουσία του ζητήματος. Έχουμε από τη μια μεριά αύξηση των φορολογικών εσόδων που θα πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Να ήταν μόνο αυτά, δεν έχουμε μια εισφοροεπιδρομή στα λαϊκά εισοδήματα. Και αυτή η εισφοροεπιδρομή έχει να κάνει με τους άμεσους φόρους, με τους έμεσους φόρους, με τη φορολογία στην ακίνητη περιουσία, αλλά έχει να κάνει και με τις εισφορές, τα οποία ήδη, ο ίδιος ο λαός τις πληρώνει. Εισφορές, για παράδειγμα, στους Δήμους, μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και τη φορολογία. Τι λέτε ότι θα γίνει η φορολογία και τα ανταποδοτικά τέλη για τους Δήμους? Θα αυξηθούν και θα φτάσουν στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιοι πληρώνουν αυτό το φόρο? Αυτά τα ανταποδοτικά τέλη, ο λαός διπλοφορολογείται και τριπλοφορολογείται. Και αν βάλουμε και μέσα στον υπολογισμό συνολικά την επιβάρηση των λαϊκών εισοδημάτων, μέσα από τη μεγαλύτερη συμμετοχή του στα φάρμακα, μέσα από τη μεγαλύτερη συμμετοχή του στην υγεία, μέσα από τη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση στην παιδεία, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι σχεδόν το σύνολο του λαϊκού εισοδήματος καταλήγει στο τέλος να δίνεται στο κράτος ή να υποκαθιστά κρατικές δαπάνες, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν γίνει για να στηρίζουν, για να υπάρχει οι κοινωνικές παροχές στην υγεία και στην παιδεία. Να λοιπόν ποιο είναι από το αποτέλεσμα της δικιάς σας πολιτική, αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης. Ότι το λαϊκό εισοδήμα εξανεμίζεται. Με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες, αλλά ευρύτερα λαϊκά στρώματα να βρίσκονται είτε κάτω από το όριο της φτώχειας, είτε στα πρόθυρα του όριου της φτώχειας.
και σε μια σειρά άλλους τομείς και για την ενεργειακή φτώχεια. Έτσι λοιπόν η ανάκαμψη καπιταλιστική που επέρεπε και η εισηγήτρια, η γενική εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είχαμε, πόσα είπατε, τρίμηνα, 10 τρίμηνα είπατε, συνεχών ανωδικών ρυθμών. Ποιο ήταν το αντίκτυπο και το αποτέλεσμα στα λαϊκά εισοδήματα, στα λαϊκά στρώματα? Η επιδείνωση στις θέσεις τους. Αυτό ήταν το αντίκτυπο. Και αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει και το επόμενο χρονικό διάστημα και δεν είναι τυχαίο. Και τις επόμενες δεκαετίες εμείς λέμε, γι' αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη σημερινή συνταγματική αναθεώρηση ήρθε να συνταγματοποιήσει πιο πράγμα το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δηλαδή την παραδοχή από μεριάς του ίδιου του αστικού κράτους μέσω του συντάγματός του, ότι οι επόμενες δεκαετίες για να μπορέσουν να επιβιώσουν λαϊκά νοικοκυρία πρέπει να προσφεύγουν στην κρατική ελεημοσύνη για να καλύψουν ελάχιστες ανάγκες. Που αυτή η κρατική ελεημοσύνη δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αναδιανομή από τις φτώχειες, από τους λιγότερους φτωχούς στους περισσότερους φτωχούς. Άρα λοιπόν όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέτε εδώ πέρα για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, για επενδύσεις, για δίκαιη ανάπτυξη, για βιώσιμη ανάπτυξη, είναι λόγια του αέρα, γιατί δεν θα έχουν κανένα ακριβώς αποτέλεσμα στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Και μάλιστα αυτή η φοροεπιδρομή που γίνεται στα λαϊκά εισοδήματα γίνεται την ίδια εποχή όπου υπάρχουν προκλητικά προνόμια φορολογικά στο μεγάλο κεφάλαιο, στους επιχειρηματικούς ομίλους. Που όταν λέτε ότι θα πατάξει τη φοροδιαφυγή, μιλάτε για τα μικρά εισοδήματα που μπορεί να φοροδιαφεύγουν μέσα από διάφορα τέτοια. Ενώ τα μεγάλα εισοδήματα, τα εισοδήματα των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων, βρίσκονται μόνιμα σε καθεστώς φοράς ηλίας. Και από τη δική σας κυβέρνηση και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν δικά φορολογικά καθεστώτα για επιχειρηματικούς ομήλους, βεβαίως. Υπάρχει η φοράς ηλία για το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Ναι, αρνηθήκατε όλα τα κόμματα και το κίνημα αλλαγής, έτσι να καταργηθούν οι συνταγματικά κατοχυρωμένες απαλλαγές του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Να λοιπόν. Δεύτερον, υπάρχουν φοροαπάτες τις οποίες κάνουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι μέσα από τις υπερτιμολογίες και τις υποτιμολογήσεις, μέσα από τις ενδοομιλικές συναλλαγές τις οποίες έχουν, ή οι φοροαποφυγές τις οποίες κάνουν μέσα στις τριγωνικές συναλλαγές στα πλαίσια της ελευθερίας κίνησης εμπορευμάτων και των διαφόρων αξιοποίησης των διαφόρων φορολογικών παραδείσων και των offshore, όπου εκεί πέρα ένα τεράστιο πλούτος, έτσι με νομότυπο τρόπο φοροαποφεύγει. Άρα λοιπόν έχουμε αυτές τις συνθήκες συνολικότερα στη φορολογία και από την άλλη μεριά ο λαός να στενάζει κάτω από φόρους και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να αυξάνεται όλο και περισσότερο τα άφημη, δηλαδή αυτοί οι οποίοι χρωστάνε στην εφορία μικροποσά. Και τα χρωστάνε γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν, γιατί είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Και το μέτρο το οποίο λέτε ως διευκόλυνση είναι 120 δόσεις, εφόσον εξοφλούν τα τρέχοντα. Δηλαδή για μια δεκαετία τουλάχιστον θα είναι δεσμευμένοι για να μπορούν να δουλεύουν για το κράτος ή για τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μόνιμος δεσμός πάνω, έτσι, από τα λαϊκά στρώματα. Και βεβαίως εφόσον αυτή είναι η κατάσταση στο σκέλος των εσόδων και δεν αμφισβητείται από τους αριθμούς και την πραγματικότητα, ας δούμε μήπως είναι διαφορετικά τα πράγματα στο σκέλος των δαπανών. Εσείς μες στον κρατικό προϋπολογισμό λέτε ότι επί της ουσίας είναι παγωμένα οι δαπάνες για τις παροχές προς τους εργαζόμενους σε σχέση με το 2019-2020. Οι μικρομετατροπές δεν αλλάζουν το χαρακτήρα. Ένα. Δεύτερον, υπάρχει μείωση των συλλέξεων συνολικά. Μικρότερο κονδύ θα διατηρηθεί για τις συντάξεις από τα ασφαλιστικά ταμεία του 2020 του 2019. Τρίτον, υπάρχει τη μείωση των δαπανών για την υγεία. Τη στιγμή που τα νοσοκομεία καταραίουν. Που όχι μόνο δεν συντηρείται αυτή η κατάσταση με τη μείωση των δαπανών για την υγεία. Γιατί κοιτάξτε, είδα το σημείο το οποίο διανύματε, κύριε Υπουργέ. Πριν διαστείτε να μου απαντήσετε, λέτε ότι είναι μειωμένη χρηματοδότηση στο Υπουργείο Υγείας, αλλά θα διαθέσουμε επιπλέον κονδύλια από τα 300 εκατομμύρια του αποθεματικού που δημιουργείται. Εδώ είναι 200 εκατομμύρια μειωμένη χρηματοδότηση στην υγεία. 300 είναι το συνολικό, το αποθεματικό, δηλαδή θα δώσει και τα 300 στην υγεία. Ποιος θα το πιστεύει για να παραμείνει σταθερό το κονδύλι στην υγεία?
Δεν γίνεται πιστευτή, κύριε Υπουργέ, τη στιγμή μάλιστα που ήθελε πολύ μεγάλη αύξηση της χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν στα νοσοκομεία. Οι ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό. Οι ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν σε μια σειρά απαραίτητα αναλώσιμα για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα υποκατάρρευση νοσοκομεία, που βεβαίως δεν είναι δικό αποτέλεσμα της δικιάς πολιτικής, είναι αποτέλεσμα και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και όμως εσείς συνεχίζετε στο ίδιο έδαφος. Στο ίδιο ακριβώς επίπεδο παραμένουν εγκλωβισμένες τα σήμερα δαπάνες για την παιδεία. Που εδώ πέρα πόσο έφτασε ο αριθμός των αναπληρωτών καθηγητών, 37.000 άκουσα ένα νούμερο. 37.000 ο αριθμός των αναπληρωτών καθηγητών και δασκάλων, με τεράστια ακόμη κενά να παραμένουν, με μεγάλα κενά. Και τελειώνει ο χρόνος. Έχουμε διανύσει τον τρίτο. Όλο αυτό λοιπόν έχει μια λογική. Ποια είναι αυτή η λογική? Η συρρήγνωση του κράτους, του αστικού κράτους και ο επιτελικός του χαρακτήρας, που οδηγεί ακριβώς στην κατάργηση μια σειρά εργατικών δικαιωμάτων. Εκεί που υπήρχε σταθερή απασχόληση για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, στα σχολιά, τι θα έχουμε? Θα έχουμε διάφορους συμβασιούχους, διάφορους έκτακτους οι οποίοι θα ανακυκλώνονται. Στο όνομα του περιορισμού των δαπανών, αλλά και τη συρρήκνωση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Και γίνεται, άμα το θέλετε, ο δημόσιος τομέας, ο στενός δημόσιος τομέας, γίνεται αυτός ο οποίος αξιοποιεί ο ιδιωτικός τομέας για να επιβάλλει ακόμη μεγαλύτερες, ακόμη πιο δύσκολες συνθήκες στην αγορά εργασίας. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ο προϋπολογισμός για το 2020 είναι άδικος, είναι αντιλαϊκός, είναι ταξικός, είναι ένας σκληρός και βάρβαρος προϋπολογισμός. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά από τη στιγμή που η κυβέρνηση είναι στοχοπροσιλωμένη στη λογική της δημιουργίας ενός ακόμη πιο ευνοϊκού εδάφους για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι άλλωστε τα ίδια τα έργα τα δικά σας μέχρι τώρα. Σημαίνει περαιτέρω τσάκισμα των εργατικών δικαιωμάτων. Όπου και να το δούμε, κύριε Υπουργέ, καταργείται επί της ουσίας τις κλαδικές συμβάσεις. Το νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται να έρθει για συζήτηση στη ΔΕΗ εκεί οδηγεί. Ότι είναι προσλαμβανόμενοι, δεν είναι ότι καταργείται η μονιμότητα. Αορίστου του χρόνου ήταν τώρα όσοι προσλαμβανόσανται. Άρα μπορούν να ακολουθούν. Αλλά οι νεοπροσλαμβανόμενοι αορίστου του χρόνου στη ΔΕΗ δεν θα εντάσσονται στην κλαδική σύμβαση των εργαζόμενων, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν, τι κάνετε επί της ουσίας? Καταργείτε την κλαδική σύμβαση των εργαζόμενων στην ενέργεια. Πιο φτηνούς εργαζόμενους. Έχετε δημιουργήσει ένα ακόμη πιο ασφιχτικό περιβάλλον ελέγχου των σωματείων και των συνδικάτων. Άρα δεν περαιτέρω τσάκισμα των εργατικών δικαιωμάτων για να δημιουργηθεί αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον. Δεύτερον, νέα κίνητρα και προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αναφέρθηκα πριν στη μείωση των φορολογικών συντελεστών στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος πρόσφατα ψηφίστηκε, βρήθη τέτοιο προνομίο. Όπως βρήθη προνομίων και τα μέτρα τα οποία φέρνουν για την αγορά ενέργειας και την περαιτέρω απελευθέρωση, ιδιαίτερα στα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας, που αφτάνεται στο σημείο να οριοθετήσετε ότι μπορούν αυτά να εγκατασταθούν και σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας και σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Σε βάρος λοιπόν της αγροτικής παραγωγής και της όποιας ικανοποίησης των διατροφικών αναγκών του λαού. Γιατί? Για να είναι πολύ πιο προσοδοφόρες και ελκυστικές για τους επιχειρηματικούς ομίλους να επενδύσουν σε τέτοια γη υψηλής παραγωγικότητας, γιατί είναι κοντά στα δίκτυα. Οδηγείται σε απαλυφή, σε κατάργηση ακόμη και αυτών των μερικών των αποσπασματικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος των αρχαιολογικών χώρων με τα ειδικά χωροταξικά για τη στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις. Διαμορφώνεται συνθήκες ακόμη μεγαλύτερης σύνθεσης των κρατικών δομών, κεντρικών και περιφερειακών και τοπικών, με τους επιχειρηματικούς ομίλους μέσα από την γενίκευση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που επί της ουσίας το διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο στο αναπτυξιακό, που είναι θεωρούνται επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα. Αυτό που οδηγεί στη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση
των λαϊκών αναγκών. Στη μεγαλύτερη δηλαδή δυσκολία για τα λαϊκά νοικοκυριά να ικανοποιήσουν ανάγκες τους. Στην επιδείνωση της θέσης της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού. Και στην αύξηση συνολικότερα της έμεσης φορολογίας, για παράδειγμα των ανταποδοτικών τελών, όπως είναι στους Δήμους. Πέμπτο στοιχείο, επιτάξεις των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης της αγοράς. Λέτε ότι τα έσοδα για το 2020 από την πώληση μετοχών των επιχειρήσεων που κρατάει στα χέρια του το ταμείο αυτό θα ανέδεισε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση 2.500% όπως το γράφετε, για να μην το ψάχνω αυτή τη στιγμή. Σε μια αύξηση 8.500% σε σχέση με το 2019. Από 25 εκατομμύρια από το 2019, τα έσοδα από πωλήσεις μετοχών θα ανέλθουν στα 2 δισεκατομμύρια, 63 εκατομμύρια. Άρα δηλαδή μεγαλύτερη ρυθμή επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Προσωπικό αυτό που θα οδηγήσει ιδιωτικοποιήσεις εκ του αποτελέσματος οδηγούν στην επιδείνωση των εργαζόμενων στους ίδιους χώρους που υπάρχουν. Παράδειγμα, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ δεν προβλέπεται ούτε μία γραμμή για την προστασία των ίδιων εργαζόμενων στη ΔΕΠΑ. Και αύξηση θα οδηγήσει αύξηση των τιμολογίων. Έτσι λοιπόν, αυτό το σχέδιο το οποίο έχετε είναι βεβαίως μία άδικη ανάπτυξη που διευρύνει ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες. Είναι στο DNA του συστήματος, η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και στη χώρα μας και σε διεθνές επίπεδο. Και μάλιστα αυτή η άδικη ανάπτυξη, την οποία εσείς λέτε ότι θα είναι με ρυθμούς 2,8%, οι υπόλοιποι οργανισμοί μιλάνε για πολύ χαμηλότερους ρυθμούς, είναι σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Ένα περιβάλλον το οποίο αυξήνονται οι αντιθέσεις, οξύνονται οι ανταγωνισμοί, οι εμπορικοί πόλεμοι παίρνουν γενικευμένο χαρακτήρα. Και πολύ βεβαίως περισσότερο που σε αυτό το ασταθές συνολικά περιβάλλον που όλοι οι διεθνείς οργανισμοί στις εκθέσεις τους και στις προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια μειώνουν ακόμη περισσότερο τους όποιους ρυθμούς, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο αυτούς τους κινδύνους της αστάθειας. Και πολύ περισσότερο σε αυτό το ασταθές περιβάλλον η Ελλάδα εμπλέκεται όλο και περισσότερο με τους σχεδιασμούς του Αμερικάνικου και Νοατοϊκού παράγοντα στην περιοχή. Εμπλοκή που είναι απόρρια της λογικής για γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας. Άρα δηλαδή που μετατρέπει την Ελλάδα σε πεδίο βολής για τα αμερικάνικα συμφέροντα και σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Από αυτή την άποψη λοιπόν και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι το ΚΚΕ θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό για το 2020, αλλά αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, η φτωχομεσαία αγροτεία της χώρας μας, η νεολαία των λαϊκών στρωμάτων δεν έχει τίποτα να περιμένει από τη συνέχιση αυτής της πολιτικής. Αποτελεί ένα μονόδρομο ραγδαίας επιδείνωσης της θέσης των λαϊκών στρωμάτων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και χρειάζεται μια συνολικότερη αντιπαράθεση και οργάνωση της λαϊκής πάλης από καλύτερες θέσεις, στοχεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, που δεν είναι η εκάστοτε κυβέρνηση κάθε φορά, αλλά που είναι τα συμφέροντα του κεφαλαίου και τα οποία με συνέπειες υπηρετεί αυτό το άδικο και εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ.